Μετέωρα, Λιθόπολη των Σταγών, κάτω από το βλέμμα του Θεού. Πύρινος Σινάς το ανελαίητο Θεσσαλικό καλοκαίρι και σκηνικό της αποκάλυψης στους ανταριασμένους χειμώνες. Μετέωρα του χειμώνα. Μικροί χήμαροι που ξεκινάνε από κρυφές πετροπηγές και μικροί καταράκτες χύνονται μέσα στην άβυσσο των χαραδρών και των φαραγγιών που σχηματίζει η καστρόμορφη πετροχώρα. Μετέωρα, φάρος της Ορθοδοξίας, με τις αετοφωλιές των ασκητών να στέκουν σαν επιδέξιοι ακροβάθες στο χείλος των γκρεμνών. Χιλιόπυργο κάστρο, με προμαχώνες, ταμπούρια και πολεμίστρες, που βρεσμένουν θα ρίξει κάποιον αόρατο εχθρό, που θα θελήσει να ταράξει την πέτρινη γαλήνη της εισάγγελης πολιτείας. Όπου και αν σταθείς στα Μετέωρα, σκηνές της Αγίας Γραφής για να η φαντασία. Τον Μωυσή τον περιμένει σε κάθε στροφή της πέτρινης διαδρομής. Στο βάθος του Φαραγγιού, σε μέρες φλογισμένου καλοκαιριού, θα ψάχνουμε τον Ηλία, τον πύρινο προφήτη της ερημινιάς. Το επεισόδιο του Δανιήλ μας φέρνει τώρα η Αντάρα, όπου τη θέση των λιονταριών
την παίρνουν τα σουβλαρά κρίσταλα που φιλοτέχνησε η κρύα νύχτα. Σαν πέτριναν άκτορα των παραμυθιών οι βράχοι παρελάβουν στα ξέφωτα της καταχνιάς. Ό,τι αγγίζεις σου θυμίζει ξενυχτισμένο μέταλλο πάνω σε παγετό. Θεέ μου, πώς έζησαν 10 αιώνες εδώ πάνω οι καλόγεροι, ανάμεσα στη φλόγα και την παγωνιά. Η μονή Αγίου Στεφάνου ξεχώρισε κιόλας μέσα στο πούσι. Θαυμαστό μπαλκόνι σε μέρες ξεστεριάς προς το Θεσσαλικό κάμπο και την Πίνδο. Πάντα στα πόδια της η κατάλευκη καλαμπάκα και ο ποινιός στο βάθος. 8 γεμάτους αιώνες αριθμεί η μονή του πρωτομάρτυρα και τους 6 τους έζησε μέσα στο ζόφο της σκλαβιάς. Και στάθηκε αληθινός πνευματικός φάρος, βοηθώντας με 1000 τρόπους για να μην χαθεί η γλώσσα της Ρωμιοσύνης και η πίστη του χριστιανού. Περάσαμε το γεφύρι που την ενώνει με την Πετροχώρα. Διαβήκαμε το καστρόχτη στο διαβατικό της και μέσα στην παγερή καταχνιά ζήσαμε τη θερμή φιλοξενία. Η Άγια Μετέωρα είναι ένας θεόλεκτος τόπος όπου η φύση, η τέχνη και ο ορθόδοξος ασκητισμός βρίσκονται σε μία διαρκή άμυλα. Οι πρώτοι ασκητές στα Μετέωρα ανέβηκαν τον 11ο αιώνα και ζούσαν αρχικά μέσα σε φυσικές σπηλιές των βράχων. Στο βράχο του Αγίου Στεφάνου, ο πρώτος μοναχός που άφησε το όνομά του λεγόταν Ιερεμίας και διασάζονταν επιγραφή με το όνομα Ιερεμίας 1192. Οι πρώτοι ένικοι του βράχου αφιέρωσαν το μοναστήρι στον Άγιο Στέφανο τον Πρωτομάρτυρα. Στη συνέχεια, γύρω στα 1400, εστάλει μια μεγάλη ευλογία στο μοναστήρι η Αγία Κάρα του Αγίου Χαραλάμπους του Θαυματουργού. Έτσι, ο Άγιος Χαράλαμπος έγινε δεύτερος προστάτης της μονής και το 1798 ανηγέρθη ο νέος ναός, που είναι το καθολικό, ο κεντρικός ναός του μοναστηριού, αφιερωμένος στον Άγιο Χαράλαμπο. Από το μαρμάρινο σχεδίασμα με το δικέφαλο που βρίσκεται στο δάπεδο του καθολικού του Αγίου Χαραλάμπους, η ματιά μας γρήγορα απορροφιέται από ένα αληθινό θαύμα της λαϊκής ξυλογλυπτικής τέχνης που συνθέτει το τέμπλο του ναού. Περνώντας από το βηματόθυρο, υψωνόμαστε στον χρυσοκάλυπτο σταυρό που επικρατεί εξουσιαστικά στο κέντρο του τέμπλου και από εκεί χαμηλώνουμε, περνώντας μέσα από τις ψιλοβελονιές των μεγάλων τεχνητών πάνω στο ξύλο. Ο θαυμασμός εστιάζεται στην πολιούχο εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους.
Από εκεί και πέρα, άφωνοι, περιεργαζόμαστε τις συνθέσεις του ξυλοκεντήματος των μετσοβιτών μαστόρων, που περιβάλλουν τις εικόνες της αγιορείτικης αγιογραφίας. Πτηνά, κλόνοι δέντρων και άνθη σε θαυμαστές συνθέσεις δικαιώνουν τη φήμη του τέμπλου της Μονής που απλώνεται σε όλο τον ορθόδοξο ελληνικό χώρο. Οι έννοιες ομορφιά, ευαισθησία, δεξιοτεχνία, υπομονή και φαντασία παίρνουν όλες τις διαστάσεις τους. Και ξαφνικά, στο βηματόθυρο, οι μεγάλοι τεχνίτες, θέλοντας θερείς να προκαλέσουν όλες τις χρυσοχέρες γυναίκες και όλες τις σχολές της Κεντικής, παρέδωσαν στους αιώνες μια ξυλοκέντητη ταντέλα που μόνο για αυτήν αξίζει να ανέβει κανείς στα μετέωρα για το ξύπνημα κάθε ευαισθησίας μέσα του. Η πρόκλησή του συνεχίζεται στα προσκυνητάρια και τον δεσποτικό θρόνο. Πόση ποίηση, αλήθεια και φαντασία είχαν μέσα τους ο Μαστροκώστας και ο Μαστροδημήτρης από το Μέτσοβο. Πόσα χρόνια ασκήτεψαν εδώ πάνω, στους αγιασμένους βράχους, παρέα με τους μοναχούς, για να μετατρέψουν το ταπεινό ξύλο σε ποίημα. Αγιογραφημένος όλος ο υπόλοιπος ναός από αγιορείτη αγιογράφο. Ίδια σχολής με τον μοναχό Μιχαήλ που αγιογραφεί την Παναγία την Καλυβιανή στην Κρήτη, άπλωσε την ευαισθησία του στην οροφή, στις κόγχες και τους στίχους του ναού. Ακένωτος πηγή ταλέντων η αγιορείτη αγιογραφική σχολή και ο αγιογράφος του Αγίου Χαραλάμπους ένα από τα διαλεχτά φιντάνια της παράδοσής της. Άγιοι σε διάταξη λιτανίας, αγιογραφικά ιστορήματα, σειρές Αγίων σε τύμπανα και αρμονική διακοσμητική αίσθηση σε όλα τα σημεία. Το 1961 η Μονή ήταν ανδρική και από τις κατελεπορίες και καταστροφές του τελευταίου πολέμου ήταν σχεδόν ημιερυπωμένη. Το 1961 έγινε γυναικείο το μοναστήρι, εγκαταστάθηκαν οι τρεις πρώτες αδελφές που άρχισαν το έργο της αναστηλώσεως και σήμερα με τη χάρη του Θεού είναι 24 αδελφές και όλες μαζί σαν ένα ιερό και αδιάσπαστο κοινόβιο αγωνιζόμαστε πρώτα για τον εξαγιασμό της ψυχής που είναι ο πρώτος στόχος του μοναχού αλλά συγχρόνως και για την αναστήλωση κατά τον καλύτερο τρόπο του μοναστηριού μας και την αξιοποίηση όλης της παραδεδομένης κληρονομιάς γιατί έχουμε ένα πλούτο από χειρόγραφα, από ξυλόγλυπτα, από βυζαντινές εικόνες και που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα ταξινομήσουμε κατά τον καλύτερο και τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο. Αν αυτός που χτίζει είναι ποιητής, τότε βέβαιο πως οι πέτρες συνθέτουν ποίηματα. Βρισκόμαστε στην παλιά τράπεζα της Μονής του Αγίου Στεφάνου, που σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο των πολλών και πολύτιμων κοιμηλίων της. Όταν αφαιρέθηκε το μεταγενέστερο επίχρησμα από τις ζημιές που είχε υποστεί, αποκαλύφθηκε η αρχική λιθοδομή, όπου οι πέτρες στα χέρια των τεχνητών μετατράπηκαν σε ποιητικά στοιχεία.
να θαυμάσουμε τα ιερά κοιμήλια της Βυζαντινής και με τα Βυζαντινής μας κληρονομιάς